Κινητοποίηση του συνεργαζόμενου των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών των Δήμων. Μετά τις 48 ώρες απεργίας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αυτή τη φορά σε 3 ώρες τάσης εργασίας, τη Δευτέρα και την Τρίτη 16 και 17 Μαΐου αντίστοιχα. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στη διεύρυνση του ωράριου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και στην συνδίκηση των εργαζομένων. Τον οικογενειακό προγραμματισμό των πολιτών αναμένεται να επηρεάσουν και πάλι οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιδρά στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και στη συρρήκνωση των αποδοχών των εργαζομένων. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα και την Τρίτη 16 και 17 Μαΐου αντίστοιχα, με 3 ώρες τάσης εργασίας, τις πρώτες ώρες της βάρδιας, δηλαδή από τις 7 έως τις 10 το πρωί και τις τελευταίες από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Την Τετάρτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εξαγγείλει 24-ωρη πανελλαδική απεργία για όλο το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέθηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, αύξηση των ωρών εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μεταξύ αυτών των υπαλλήλων που γίνεται η μεγαλύτερη αύξηση είναι και οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς. Αλλά πιο πως θέλω να πω ότι από τη στιγμή που κατατέθηκε αυτό το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση σκέφτεται και το συμπληρώνει καθημερινώς. Έτσι συμπλήρωσε χθες στο νομοσχέδιο νέα τροπολογία, όπου θα γίνονται υποκριτικές μετατάξεις στους υπαλλήλους των Δήμων. Επίσης, μια άλλη τροπολογία λέει ότι πλέον η καθαριότητα θα δίνεται στο δυτικό τομέα. Οι μετατάξεις στους Δήμους αποφασίζει το Υπουργείο με τον πρόεδρο του ΣΚΕΔΙ. Πιθανώς να είναι και ο πρόεδρος του ΣΚΕΔΙ και τώρα ο συνήγορος του πολίτη μέχρι χθες, αλλά τώρα θα είναι δήμαρχος και θα αποφασίζει διαφορετικά. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι κινητοποιήσεις μπορούν και θα έχουν θετικά αποτελέσματα, δίνοντας λύσεις στα αιτήματα. Αυτή τώρα δεν μπορώ να σας δώσω πραγματική εικόνα. Πώς μπορεί αύριο να είναι η παιδική σταθμή, πώς θα περιγήσουν. Μέχρι σήμερα η παιδική σταθμή του Δήμου Αλεξανδρούς και γενικότερα στην Ελλάδα κρατάνε ένα αγώνα. Ένα αγώνα όμως που τους στοιχίζει, διότι μετά από αυτές τις περικοπές, αυτή την ακρίβεια, δεν μπορούν και οι εργαζόμενοι να ζουν στις οικογένειές τους. Η διοίκηση της ΠΟΕΟΤΑ προειδοποιεί πως θα κλιμακώσει τις κινητοποίησεις στην περίπτωση κατά την οποία ψηφιστεί η ρύθμιση για το νέο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Κάθε βράδυ συμπληρώνεται με κάτι καινούριο. Πάνε να διαλύσουν το κράτος. Πάνε να ξεφτυλίσουν τον κάθε εργαζόμενο. Δεν μας αφήνουν προσωπικότητα. Μας βάλουν έναντι αυτών των συνανθρώπων μας, οι οποίοι δυστυχώς βρέθηκαν στη χειρότερη μοίρα από εμάς αυτή την ώρα. Τους εναντιώνουν με τον τρόπο τους, με τον να συγκρίνουν μεταξύ των δύο. Σε ρυθμού συνεδρίου κινείται η Δημοκρατική Συμμαχία. Τα μέλη του κινήματος στον Εύρο πραγματοποίησαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών που θα συμμετάσχουν στην ομάδα πρωτοβουλίας για τον νομό. Να θυμίσουμε ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27-28 και 29 Μαΐου. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου δεν είναι τυχαίο ότι συμπίπτουν με την επέτειο από την υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή πριν από 42 χρόνια στις 28 Μαΐου του 1979 στο Ζάπιο. Στην πορεία προς το Ιδρυτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27, 28 και 29 Μαΐου, τα μέλη του κινήματος κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την ανάδειξη των συνέδρων, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον νομό Εύρου σε αυτό. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα γίνονται οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων της Δημοκρατικής Συμμαχίας για το Ιδρυτικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί 27, 28 και 29 Μαΐου στην Αθήνα. Είναι σημαντική η σημερινή διαδικασία, γιατί είναι η πρώτη διαδικασία της Δημοκρατικής Συμμαχίας που γίνεται με εκλογή και γιατί από αυτήν θα αναδειχθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι αυτοί θα είναι που θα συμμετέχουν ως σύνεδροι και θα αποφασίσουν για τις θέσεις και την οργανωτική δομή του κινήματος. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κατανέμονται σε 4 τομείς με αντικείμενο την προετοιμασία του καταστατικού του κινήματος, την επεξεργασία των προγραμματικών κατευθύνσεων, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής δράσης και την οργανωτική συγκρότηση και προετοιμασία. Σήμερα θα εκλεγούν οι άνθρωποι που συμμετέχουν ως υποψήφοι. Όταν θα κλείσει και ο κατάλογος στις 23 του μηνός αυτών που θα συμμετέχουν ως εξ οφίτσιο, παραδείγματος χάρη βουλευτές, πρώην βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι κλπ., τότε θα ανακοινωθεί ο κατάλογος ο πλήρης των συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν τον Εύρο στο Ιδρυτικό Συνέδριο.
Συνολικά οι υποψηφιότητες των συνέδρων για τον Εύρο έφτασαν τις 13. Παράλληλα με τη διαδικασία της ψηφοφορίας έγιναν και εγγραφές νέων μελών. Αναφορικά οι ομάδες πρωτοβουλίας λειτουργούν ως τοπικές οργανώσεις. Το συνέδριο είναι σημαντικό γιατί εκεί θα βγουν πια με δημοκρατική διαδικασία και με συμμετοχή όλων των μελών η θέση του κινήματος για όλους τους τομείς και φυσικά και η οργανωτική δομή του. Κόσμηση εσωτερικών χώρων Ανέστογλου. Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων. Ευέλικτη πολιτική πληρωμών. Επίπλο Ανέστογλου. Ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο.